Να δώσουμε την καλησπέρα μας στον Γιάννη τον Πατακίδη. Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι. Είμαστε καλά. Καλό μεσημέρι. Εσύ. Όταν να ξέρεις ότι το κάνουν επίτηδες. Τι κάνουν. Εκεί στο τμήμα βόλη του ΠΑΟΚ. Δεν εξηγείται αλλιώς. 100%. Επίτηδες γίνεται. Όχι, υπάρχουν κάποια πράγματα που γίνονται μέσα στη σεζόν. Κάθε τα χρόνο. Οποία, ναι, την τελευταία τριετία, ρε παιδί μου, είναι συγκεκριμένα τα αγούρια για να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα στο φινάλε. Είτε το πιστεύει ο κόσμος, είτε δεν το πιστεύει, είτε είναι εύκολο, είτε είναι δύσκολο. Δηλαδή, δεν μπορώ να δεχτώ ότι πάλι υπάρχει αυτή η ατυχία με τον Γιάννη και μιλάω για τον τραυματισμό, γιατί κι άλλη χρονιά είχε θέμα τραυματισμού. Γιάννη, θες να μας πεις λίγο τι ακριβώς έχει συμβεί. Εντάξει, μετά το παιχνίδι, στη διάρκεια του παιχνιδιού με τον Εθνικό Πειραιώς, ένιωσα το δεξί μου χέρι να πρίζεται. Με κάποιες συνεννοήσεις εκεί με τους γιατρούς αποφασίσαμε να πάμε την Δευτέρα να κάνουμε κάποιες εξετάσεις. Δευτέρα που έκανα τις εξετάσεις και τελικά βρέθηκε στον ώμο, ψηλά στην κλίδα, μια θρόμβωση. Και λογικά μάλιστα. Προέρχεται από κάποιο χτύπημα. Αυτό είναι με βάση τουλάχιστον φαντάζομαι και πράγματα που έχεις ρωτήσει και εσύ τους γιατρούς και αυτούς που σε είδαν και έκανα την εκτίμηση, αλλά και το ιατρικό επιτελείο που έχει η ομάδα του Βόλου του ΠΑΟΚ. Είναι κάτι λογικό για τραυματισμό, είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο, γιατί δεν το ακούμε και τόσο συχνά. Ναι, συνήθως είναι κάτι σπάνιο, συνήθως γίνεται σε extreme sport, έτσι μου είπανε. Τώρα αυτό σε μένα έχει δημιουργηθεί κάποιο χτύπημα, έτσι, σε κάνει πανηγυρισμό επάνω, τίποτα χαλαρό, έτσι, να σε χτύπησε κάποιος κατά λάθος και να έγινε, να γίνει κάποιο αιμάτωμα και να έγινε θρόμβωση μετά, ή καμιά απότομη κίνηση του χεριού. Μάλιστα. Αλλά, εντάξει, ναι, ίσως... Τώρα, ίσως είναι εντάξει, θετικό το γεγονός τώρα... ότι... Ναι, ναι, Γρηγόρη. Ναι, ότι γενικά το πήγατε έγκαιρα και το είδατε και δεν τίθεται πλέον κανένας κίνδυνος για εσένα, οπότε είσαι σε μια φάση που το αντιμετωπίζεις τώρα. Τι ακριβώς περιλαμβάνει το πρόγραμμα από εδώ και πέρα, δηλαδή πώς προπονείσαι, βασικά δεν νομίζω ότι μπορείς να προπονηθείς, τι θεραπεία ακολουθείς. Σίγουρα για ένα μήνα κάνω κάποιες αντιπυκτικές συνέσεις που πρέπει να γίνουν για την καλύτερη κυκλοφορία του αίματος. Και αυτό το διάστημα που γίνεται η ενέση που είναι περίπου ένας μήνας, δεν μπορώ να κάνω τίποτα από αθλητισμό, γιατί οποιοδήποτε χτύπημα μπορεί να δημιουργήσει άλλα προβλήματα. Α, δηλαδή δεν ήταν κάτι ελαφρύ. Από ό,τι ακούω είναι κάτι σημαντικό. Ήταν κάτι ατυχία από τις... Από αυτές που λες, σε μένα έτυχε, ας πούμε, δεν είναι... Ναι, είναι κάτι το δύσκολο και ότι θέλει μεγάλη προσοχή για να το ξεπεράσουμε. Ο χρόνος επιστροφής σου ποιος είναι, τι είπαν οι γιατροί. Καλά, αυτό θα φανεί βέβαια για την πορεία, από την αντίδραση του οργανισμού και τα γνωστά. Ναι, σίγουρα με αυτά που είπαν, σίγουρα ακολουθούμε ένα πρόγραμμα αποχής στον ένα μήνα, ναι. Οπωσδήποτε. Ναι. Εντάξει, εμείς... και εγώ και η ομάδα αποφασίσαμε να πάρουμε και άλλη γνώμη και από άλλους, γιατρούς. Και από εκεί πέρα βλέπουμε τι θα μας πει και η δεύτερη γνώμη και η τρίτη και αποφασίζουμε. Πρώτο Θεός τα πλέον θα έτοιμος θα είσαι. Πρώτο Θεός, ναι, τα πλέον θα είμαστε καλά. Γιατί ξέρεις τώρα, από συνήθεια ξέρουμε ότι εκεί θα πάτε να πάρει το πρωτάθλημα. Ναι, εκεί θα κλειστούν όλα και πιστεύω μέχρι τότε να είναι όλα εντάξει. Εντάξει, μπήκε, ναι. Την πάτησε και μπήκε στην παγίδα που του βάλες Κώστα, επιβεβαιώνεται ότι... Μα ήθελε να είναι πει, το είναι το κόλπο που σου έλεγα εγώ στην αρχή, που γίνεται για το συγκεκριμένο λόγο. Εγώ μία διευκρίνηση και να το κλείσουμε αυτό, γιατί είναι και λίγο έτσι ένα θέμα δεν είναι και τόσο ευχάριστο, οπότε μην σε φορτίσουμε κι εμείς κι άλλο ψυχολογικά. Είσαι σε βάση, πρέπει να το ξεπεράσεις και είσαι δυνατός και θα το ξεπεράσεις. Όταν λέμε ότι καλά. Ένα μήνα θα είσαι σε αποχή από αγωνιστική δράση, μετά... Αν πάνε καλά τα πράγματα και είναι μόνο 25-30 ημέρες, πόσες μέρες ακόμα χρειάζεσαι για να μπορείς να χρησιμοποιηθείς έστω και σταδιακά σε κάποιο παιχνίδι. Θέλεις άλλες 10 μέρες, ας πούμε, προπονήσεων. Κοίτα, σίγουρα το ότι είμαι σε απραξία για ένα μήνα με έχουν απαγορεύσει οποιαδήποτε άσκηση με μπάλα και οποιαδήποτε άσκηση με βάρη. Εγώ στόχος μου αυτή το μήνα να δουλέψω καλά στην φυσική κατάσταση, τουλάχιστον να μην τη χάσω αυτήν. Και από τη στιγμή που θα στο μήνα πάνε όλα καλά, πιστεύω ότι μετά είναι θέμα μίας εβδομάδας να συνέλθω.
Μάλιστα. Ωραία. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Και εντάξει, αυτές τις μέρες, για να το δεις και λίγο θετικά, θα χαρεί λίγο η μικρούλα που μπορεί να σε βλέπει και λίγο παραπάνω. Να είσαι καλά. Ποδόσφαιρο όμως μπορείς να βλέπεις. Να παίξεις δεν μπορείς. Να δεις όμως μπορείς, έτσι. Εννοείται αυτό, εννοείται. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πώς βλέπεις τον ΠΑΟΚ? Εντάξει, τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή πάει καλά η ομάδα. Τρένα. Πιστεύω να συνεχίζει αυτά τα θετικά αποτελέσματα και έτσι όπως φαίνονται τα πράγματα είναι στο χέρι του ΠΑΟΚ να κάνει μια καλή συνέχεια και να κρατήσει το πρωτάθλημα. Πέρσι πανηγυρίσατε πρωτάθλημα εσείς και κύπελλο ΠΑΟΚ. Λες φέτος να πανηγυρίσετε μαζί πρωτάθλημα και μακάρι, μακάρι. Αλλά εντάξει, όπως το έχω πει και άλλες φορές, ότι αν δεν το πάρουμε εμείς και το πάρει το ποδόσφαιρο, πάλι την ίδια χαρά θα επικρατήσει όλο τον ΠΑΟΚ. Φυσικά. Έλα, Γρηγόρη. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι ότι, εντάξει, τώρα εσύ, άμα μπεις σε μια διαδικασία να σχολιάσεις πράγματα που αφορούν το ποδόσφαιρο, από τη μία είσαι αθλητής που ξέρεις πράγματα να μας μεταφέρουν γιατί είσαι πρωταγωνιστής στο άθλημά σου, από την άλλη και στο ποδοσφαιρικό κομμάτι ίσως έχεις μια απόσταση. Αυτή η πίεση που έχει η ομάδα η ποδοσφαιρική, και αναφέρομαι στην πίεση που έχει και θα έχει ακόμη περισσότερο για μόνο νίκες σε κάθε παιχνίδι του προαθλήματος από εδώ και πέρα, είναι ως ένα βαθμό διαχειρίσιμη, δηλαδή δεν είναι πολύ δύσκολο το να μην υπάρχει κανένα περιθώριο λάθος? Σίγουρα η πίεση αυτή που είναι στο πρωτάθλημα του βόλεϊ με την πίεση που είναι στο ποδόσφαιρο είναι διαφορετική, έτσι πιστεύω, γιατί σε εμάς λες ότι παραδείγματος χάρη μένουν 5 αγωνιστικές. Δεν έχει σχέση να τα κερδίσεις, γιατί ξέρεις ότι στο τέλος όλα θα κρυφθούν στα play-off. Ενώ στο ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν play-off. Ξέρεις ότι πρέπει να πάρεις οπωσδήποτε όλα τα παιχνίδια για να τερματίσεις πρώτος. Σίγουρα η ομάδα έχει παίχτες οι οποίοι έχουν δουλέψει πάνω στην πίεση, αντέχουν, μπορούν και δείχνουν καλό χαρακτήρα και πιστεύω ότι θα καταφέρουν. Μάλιστα. Ωραία, να πάμε λίγο να κάνουμε και μια έτσι ερώτηση και για το μεγάλο παιχνίδι που έχει ο ΠΑΟΚ κόντρα. Αν νόμιζα να το ρωτήσω για μπάσκετ. Όχι, δεν είπα. Θα πάμε για χάντμπολ μετά, αν ενδιαφέρεστε. Τι να σε κάνω, ξένησε και εσύ τα θέλεις. Λοιπόν, όχι, εντάξει, ας πάμε λίγο στα του βόλεϊ, γιατί εκεί μπορείς να μας πεις και πολλά περισσότερα. Υπάρχει αυτό το παιχνίδι στο οποίο, εντάξει, δεν θα μπορείς να βοηθήσεις, αλλά νομίζω ότι τους έχεις εμπιστοσύνη τους υπόλοιπους, κόντρα στον Ολυμπιακό. Σε τι φάση είναι οι δύο ομάδες, πόσο μπορεί να επηρεάσει αυτή η αναμέτρηση έτσι και την ψυχολογία ενώπιση της συνέχειας και των play-off, γιατί πλέον ξεκίνησε κάτι φορά προς το φινάλε της σεζόν. Πώς το βλέπεις εσύ? Σίγουρα είναι ένα δύσκολο μάτς, σίγουρα είδε τα παιδιά χθες στο γήπεδο. Ο Τσάλος είναι αποφασισμένοι και είναι έτοιμοι για να πάνε να κάνουν μια καλή εμφάνιση κάτω στην Αθήνα και όλοι θέλουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Σίγουρα αυτή η συνέχεια του πρωταθλήματος θα είναι και για τα play-off πιο πολύ θα είναι μια ανάσα, γιατί αν πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα κάτω στην Αθήνα πιστεύω ότι και αυτοί θα μπουν στη διαδικασία να πούνε ότι όπως κάθε χρόνο βλέπουμε ότι η ομάδα του ΠΑΟΚ αλλάζει τον Γενάρη και τους δημιουργεί προβλήματα, έτσι και αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνει κάτι για να χωθούν και αυτοί λίγο. Γιατί εντάξει, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι πρώτος, έχει πάρει όλα τα παιχνίδια. Ούτως ή άλλως όλα θα κρυφθούν στα play-off. Γιάννη, κάναμε πολλή κουβέντα για τον διαγώνιο, η κουβέντα άνοιξε με την απόφαση να αντικατασταθεί τελικά ο Γκόμες. Τώρα έχει έρθει ο Ουσίκοφ. Έτσι πως εισπράττεις εσύ την όλη κατάσταση, η ομοιογένεια της ομάδας είναι καλή και με τον νέο παίκτη, δηλαδή έχει μπει στο κλίμα γρήγορα, θα βοηθήσει, μπορεί να βοηθήσει άμεσα και να πιάσει σύντομα και πολύ ψηλά σαν τραπόδοσης? Σίγουρα ήδη έχει βοηθήσει την ομάδα, ήδη από το πρώτο κιόλα, την πρώτη κιόλα σήμερα τον έχουμε βοηθήσει να μπει κατευθείαν στο κλίμα της ομάδος. Εντάξει, είναι ένας πολύ καλός παίκτης, ένας φοβερός διαγώνιος και πιστεύω ότι η συνέχεια του πρωταθλήματος και ειδικά στα play-off θα βοηθήσει με το παραπάνω. Μάλιστα. Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά. Θα σου ευχηθώ καλή αποθεραπεία και υγεία.
Να είστε καλά επίσης. Καλή επάνωδο, καλή επάνωδο και όλα θα πάνε καλά. Επάνωδο είπα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Έχουμε το πρωτάθλημα. Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι επίσης.